Το σπαθόχορτο ή βάλσαμο για τους αρχαίους Σπαρτιάτες είναι από τα πιο σημαντικά φαρμακευτικά είδη στην Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες το έβαζαν στις πληγές τους μετά τη μάχη για πιο γρήγορη επούλωση. Το βαλσαμέλαιο ή σπαθόλαδα που φτιάχνεται από το σπαθόχορτο χρησιμοποιείται εξωτερικά για πολλές δερματικές παθήσεις και εσωτερικά κυρίως για προβλήματα στο στομάχι. Το βαλσαμόλαδο προκύπτει με εκχύλιση του υπέργειου τμήματος του σπαθόχορτου όταν το φυτό βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Συγκεκριμένα συλλέγεται το ανώτερο τμήμα του βλαστού με τα άνθη. Προκειμένου το φυτό να είναι καθαρό, πρέπει να συλλέγεται όσο γίνεται πιο μακριά από δρόμους. Ακολούθως το υλικό τοποθετείται μέσα σε γυάλινα βάζα ή μπουκάλια. Μετά μέσα στο γυάλινο βάζο ή μπουκάλι μπαίνει και το ελαιόλαδο. Το βάζο ή το μπουκάλι σφραγίζεται και αφήνεται στη σκιά για περίπου 4 μήνες. Ύστερα το λάδι σουρώνεται και το τελικό προϊόν, το βαλσαμόλαδο ή σπαθέλαιο, έχει πλέον βαθύ κόκκινο χρώμα.